Σημαντική νίκη καταγράφει η Ελλάδα στον ακήρυχτο πόλεμο του προσφυγικού στο μέτωπο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Κωνσταντίνος Γιώργηζας. Στο δικαστήριο Μάρα προσέφυγαν μία πρόσφυγα από τη Συρία με τα δύο παιδιά τη, η οποία υποστήριξε ότι πέρασε τα σύνορα, την απόθυσαν και τώρα ζητά να επιστρέψει. Επίση, προσέφυγαν συγγενεί ενό πρόσφυγα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκε στα σύνορα. Κάτι το οποίο διαψεύδει η Ελλάδα. Και στι δύο περιπτώσεις ζητήθηκε, όπως μάθαμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να αφοπλιστούν οι συνοριοφύλακε. Δηλαδή να μην χρησιμοποιούν όπλα και δακρυγόνα. Οι δικαστές, σύμφωνα με το δικαστικό.gr, είπαν όχι. Άρα, καλώ οι μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και υπερασπίζονται από τα σύνορα με κάθε τρόπο. Σημαντική νίκη στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνε.